Με διαφορά λίγων ημερών, ένας 28χρονος από τον Τύρναβο και ένα 9χρονο παιδί από τον Δηδημότυχο πέθαναν από τη λίμωξη που προκαλεί ο ιός του στρεπτόκοκκου. Αυτές οι ειδήσεις επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις των επιστημόνων πως βρισκόμαστε κοντά στην περίοδο έξαρσης του στρεπτόκοκκου. Αγοράκι 8 χρονών από την Πάτρα νοσηλεύθηκε στην ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου στο Ρίο με στρεπτόκοκο και ευτυχώς κατάφερε να βγει καλά στην υγεία του και να διαφύγει τον κίνδυνο, σύμφωνα με όσα είπε η καθηγήτρια παιδιατρικής Αναστασία Βαρβαρίγου. Είχαμε και εδώ στην Πάτρα περιστατικό παιδιού 8 χρονών με διυθυντική νόσοκο στρεπτόκοκο ομάδας Α, το οποίο αντιμετωπίστηκε έγκαιρα και έγκυρα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, από την παιδιατρική κλινική και από τη μονάδα του κυρίου Ηλιάδη και το παιδί είχε άκρας υγείας και δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο 28χρονος άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από ασθένεια 2 μηνών κατά τη διάρκεια της οποίας δεν κατέστη δυνατό να διαγνωστεί από τι πάσχει τελικά όταν εισήχθη για νοσηλεία κατέληξε από συψεμία. Υπάρχει μια πολύ καλή πιθανότητα που σκεφτόμαστε εμείς οι γιατροί, πως ξεκίνησε αυτό σαν υιογενής λίμωξη, άσχετη υιογενής λίμωξη, η οποία του αποδυνάμωσε το νοσοκομιακό σύστημα. Και στη συνέχεια ο νεαρός μου μολύνθηκε από στρεπτόκοκκο, ο οποίος ήταν αυτός ο διυθυντικός στρεπτόκοκκος και ο οποίος είναι θανατηφόρος. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή για τους 2-3 μήνες αυτούς, ούτως ώστε το κοκτέιλ, γρήπη, κορονοϊού και οι υπόλοιπες ιώσεις να μην δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα. Με την αποστασιοποίηση και με τη χρήση της μάσκας, ο αμυντικός μηχανισμός του οργανισμού ξέχασε λίγο τη δουλειά του. Δηλαδή, η μερίδα με τίτλο «Οδηγίες και μέτρα αντιμετώπισης μεταδοτικών λοιμώξεων στη σχολική κοινότητα» πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι στην Περιφερειακή Ενότητα Ετωλοκαρνανίας. Μετά την πανδημία, λόγω της αποστασιοποίησης, έχουμε μία έκπτωση στο αμυντικό επίπεδο των παιδιών, των ενηλίκων και ουσιαστικά έχουμε μία αναβίωση λοιμώξεων στην κοινότητα. Έχουμε κρούσματα αρκετά στην περιφέρειά μας. Θέλουμε να συζητήσουμε, να ενημερωθούμε πάνω απ' όλα όλη η εκπαιδευτική κοινότητα για τους τρόπους αντιμετώπισης. Θα ήθελα να πω ότι ο Δήμος Αγρινίου δίνει μεγάλη βαρύτητα στην πρόληψη με διάφορες δράσεις που γίνονται. Χαρά μας καταρχήν που εκπροσωπούμε το Δήμο εδώ, γιατί είναι και ουσιαστική η εκδήλωση, γιατί θα ενημερωθούμε, βρισκόμαστε μέσα στο χειμώνα, στην καρδιά του χειμώνα. Θα μεταφέρουμε τις πληροφορίες στους δημότες, στην διοίκηση εννοείται πρώτα, στις υπηρεσίες μας και θα λάβουμε τα μέτρα μας. Μας ενημέρωσε για τους τρόπους ιχνηλάτησης και περιορισμού των λοιμώξεων και τους τρόπους μετάδοσής τους και της αποθεραπείας τους. Στόχος της ημερίδας η προστασία των παιδιών και ο περιορισμός της έξαρσης ιώσεων αλλά και λοιμώξεων.